Συγχαρητήρια, Κωνσταντίνα μου. Παραμένεις. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά που με ψήφισαν. Και απλά θέλω να σου πω... Έλα εδώ. Θέλω να σου πω κάτι. Απλά ποτέ δεν έχω μάθει να λέω ψέματα. Και ποτέ δεν θα το έκανα αυτό. Γιατί είναι το πρώτο πράγμα που έκανε η μαμά και ο παπάς. Να μου μάθει να μην λέω ψέματα. Και απλά δεν δέχομαι να λένε ότι λέω ψέματα. Γι' αυτό προτιμώ καλύτερα να φύγω εγώ. Δεν πήγε τη Σοφία. Όχι τώρα που τα καταφέραμε. Μη μου λες τέτοια. Σε παρακαλώ. Έλα και εσύ από εδώ. Α. Εσύ είπες αυτά τα πράγματα που θεωρείς. Ναι, και, και οι άλλοι άνθρωποι έχουν επίσης το δικαίωμα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Όπως ας πούμε έκανε η Γλυκερία, έτσι δεν είναι? Έχει μια πολύ διαφορετική άποψη από σένα η Γλυκερία. Δεν έχετε την ίδια. Πρέπει να σεβαστούμε και αυτό που λέει η Γλυκερία και να σεβαστούμε και αυτό που λες εσύ. Δεν είμαι σύχημα, θέλω να λέω ψέματα. Και όντως λέει ψέματα. Όντως λέει ψέματα. Σωτήρη, λέει ψέματα. Πρέπει αλλά τότε δεν βολεύει. Δεν μπορεί απλά. Ακούμε λίγο. Πιέζεται και μπερδεύεται. Ακούμε λίγο. Άλλο να παραπεί την αλήθεια. Και άλλο να μεταφέρει την αλήθεια. Ωραία. Ξέρεις ότι την παραπεί, μην με κοροϊδεύεις. Εμένα με κοροϊδεύεις μέσα στη μούρη μου αυτή τη στιγμή. Ειδικά με όσα ξέρω από σένα. Με κοροϊδεύεις μέσα στη μούρη μου και δεν το δέχομαι. Ρε πρώτα, το κορίτσι. Εντάξει, οκ. Okay. Απλά καταλαβαίνεις όπως παρερμηνεύει τα πράγματα. Κακό είναι. Το ότι παρερμηνεύει τα πράγματα, προφανώς. Ναι, ας βγει να το πει. Εγώ γιατί χθες την έκανα και τι το λες. Ότι... Άρα τα παρερμηνεύει. Κατάλαβες τι λέω? Ναι. Εγώ προσπάθησα ειλικρινά να σας βοηθήσω και να καταλάβω τι έγινε σήμερα. Και δεν τα κατάφερα. Γιατί αλήθεια, όλη αυτή την ώρα λέγατε διαφορετικά πράγματα. Πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Και δεν ξέρω ποια είναι η αλήθεια. Δεν θέλω δηλαδή αυτή τη στιγμή, κρατώντας το χέρι έτσι, να λέω ότι ναι, είναι αυτό. Εσύ λες κάτι άλλο. Εκείνο το κορίτσι εκεί λέει κάτι άλλο. Το άλλο κορίτσι λέει κάτι άλλο. Το άλλο κορίτσι λέει κάτι άλλο. Το άλλο κορίτσι λέει κάτι άλλο. Όλες έχετε αλλάξει γνώμη κατά τη διάρκεια. Ήθελα πάρα πολύ να σας βοηθήσω, να μας βοηθήσω, να βγάλουμε μία άκρη, αλλά δεν κατέστη δυνατό. Καταλαβαίνω αυτό που μου λες. Και αντιλαμβάνομαι την πίστη σε αυτά που λες, τη δική σου. Αλλά αντίστοιχα είναι και τα υπόλοιπα κορίτσια έτσι. Αυτή τη στιγμή εσύ παραμένεις πάντως και αυτή που αποχωρεί σύμφωνα με τα παιδιά είναι η Σοφία. Πρέπει να είμαι εντάξει με το. Κύρα, θα σου πω κάτι. Επειδή πραγματικά εμένα με εκνεύρεσε η συμπεριφορά, ας πούμε, δεν θα το διαχειριζόμουν εγώ με τον ίδιο τρόπο που το διαχειρίστηκες εσύ πιο πολύ. Το δίκιο γι' αυτό. Okay, το καταλαβαίνω. Και σε έκρινε λίγο παραπάνω αυστηρά από ό,τι πρέπει. Εγώ σου ζητάω συγγνώμη από τη δική μου την πλευρά. Δεν μου άρεσε που μου πεις ότι δεν έχω αντίληψη. Ναι, σου ζητάω συγγνώμη. Ήταν λάθος μου. Δεν μπορώ να απορρίψω ότι εγώ θεωρώ ότι μπερδεύτηκες. Ότι βγήκαν όντως κάποιες ανακρίβειες αθελά σου. Αυτό εγώ πιστεύω. Απλά εγώ ας πούμε δεν θα το διαχειριζόμουν τον ίδιο τρόπο. Και επειδή αυτό με στεναχώρησε με σένα, γι' αυτό αντέδρασα με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει. Ναι. Αλλά καταλαβαίνω ότι ήμουν παραπάνω υπερβολική από ό,τι έπρεπε και σου ζητώ συγγνώμη αν σε έφερα σε μια δύσκολη θέση. Εντάξει. Ναι. Οκ. Άντε. Μπορείς να πας στη θέση σου, έλα από το σοφάκι μου. Ναι.